οικονομικά προγράμματα να τα δίνουν ώστε να αξιολογούνται. Εσείς συμφωνείτε, καταλαβαίνετε. Το δικό σας το έχετε δώσει να μπορούν να το κοστολογήσουν. Υπάρχει κάποιο φορέα. Το γραφείο προπολογισμού του Βουλή θα προσθέσει. Το γενικό λογιστήριο του κράτου θα μπορούσε. Δεν μπορώ να το καταθέσει μόνο. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουν και το πάμε. Όποτε θέλουν το πάμε. Εσείς μόνο σας γιατί δεν το κάνετε. Αν είναι τόσο καλό πρόγραμμα, τόσο στέρεο και δεν το λέω για να το αμφισβητήσω. Το λέω γιατί. Για να μου το κουνάτε και να το δείτε. Θα πάμε το πρωί. Θα το πάτε το πρωί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω να το διάβασα από την κυβέρνηση ότι κάνει τρεις μέρες να βγει ένα αποτέλεσμα. 20 σελίδες πρόγραμμα γίνεται. Αν το πάτε αύριο το πρωί, θα είναι έτοιμο πριν την Παρασκευή. Αύριο το πρωί. Άλλο σας λέω. 20 σελίδες πρόγραμμα έχει η Νέα Δημοκρατία. Ποιο κοροϊδεύω τώρα. Μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε το πρόγραμμά του. Είναι 20 σελίδες. 30 είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τα κάνουν για τις εντυπώσεις. Μόνο και μόνο για να κοντράρουν θεωρητικά εδώ στο κανάλι σας, τα κανάλια τα υπόλοιπα. Ενώ η δουλειά είναι άλλη. Να κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα από το 20. Ακούστε, έχετε έναν άνθρωπο μπροστά σας, ο οποίος το 20 φώναξε, ήταν ο κ. Μητσοτάκης δεξιά μου, ο κ. Τσίπρας μπροστά μου. Και του λέω: έρχεται ενεργειακή κρίση. Έρχεται πείνα. Δεν παράγουμε τίποτα. Έχουμε 75% παροχή υπηρεσία στην οικονομία μας, που σημαίνει είμαστε τελειωμένοι. Να κάτσουμε κάτω να κάνουμε το πρωτογενή τομέα. Να κάτσουμε κάτω να μιλήσουμε σοβαρά. Και γελούσαμε. Ναι. Δεν πίστευα αυτή. Ήρθε η κρίση. Αυτή η πείνα και η κρίση που ήρθε, σε ένα μεγάλο βαθμό ήρθε γιατί μια μεγάλη χώρα, η Ρωσία, έκανε έναν επιθετικό κατακτητικό πόλεμο. Εισβολή. Καθαρή. Ποιο το αφισβητεί. Και γιατί να εμπλακώ εγώ. Και να μου δίνει ακριβά το φυσικό τη αέριο. Ένα λεπτό. Σε σαφώ το μισό λεπτό. Ενημερώσαμε. Συμφωνούμε ότι είναι εισβολή. Δεν το συζητώ καν. Ότι ενημερώσαμε ότι είναι παράνομο αυτό που λέμε. Ενημέρωσε ο δημιουργό τη χώρα ότι η καλή πλευρά τη ιστορία έχει ελαιόλαδο 12 ευρώ και τηρεί 15 ευρώ. Ναι, απλώ να. Όχι. Ο πολιτικό είναι υποχρεωμένο. 100%. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι το εξωτερικό. Δεν το συζητάμε. Εισβολή. Να σα πω γιατί το ρωτώ. Δεν υποκρινόμαστε, δεν κρυβόμαστε. Γιατί σα κατηγορούν για φιλικέ σχέσει με τη Ρωσία. Άρα όταν. Δεν είναι φιλικέ, τι δεν καταλαβαίνω εγώ. Λέω αυτό που λέω, εσεί θα δώσετε την απάντηση. Το οποίο δεν το λέω εγώ γιατί δεν το ξέρω. Δεν έχω πληροφορία στην αντίληψη. Δεν έχω πληροφορία σε αυτό. Ο παδό του αγωγού του East Meet που είναι αντιρωσικό. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ο πόλεμο στη Ρωσία από τη Ρωσία είναι ένα επιθετικό πόλεμο όπω πολύ ανοιχτά. Μπορεί να θέλει που το είπα. Το λέω έτσι. Πέρα στη Βουλή. Σημαίνει ότι ο Πούτιν είναι εγκληματία πολέμου. Κύριε, ακούστε λίγο. Ό,τι λέω στη Βουλή, αν τα άκουγε ο ελληνικός λαός, θα είμαστε στο 25% σήμερα. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι εισβολή. Δεν το ζήτησα καν. Δεν με ενδιαφέρει. Εισβολή είναι τέλος. Και εισβολές και. Άλλο λέω. Εισβολές είναι ο Πούτιν. Ποιος είμαι εγώ. Καθαρό, όχι. Μα το είπα στη Βουλή, υπάρχει βίντεο. Καθαρό, ναι. Εδώ όμως γεννάται ένα ερώτημα. Γιατί να εμπλακώ εγώ σε ένα πόλεμο που δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εγώ δεν μπορώ να πάρω φθηνό φυσικό αέρα παλού και το παίρνω 500% επάνω από την Αμερική. Για ποιο λόγο, για το Κατάρ, για ποιο λόγο να πληρώσω εγώ στην παραγωγική μου διαδικασία, μεταφορικά, τρένα, αυτοκίνητα, παραγωγή πλούτου, 500 φορές επάνω το προϊόν μου, όταν δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστικό με την Ιταλία, τη Γαλλία ή τις άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν ενέργεια. Γιατί εμείς δεν έχουμε ενέργεια. Κατόρθωσαν 50 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις η Ελλάδα να μην έχει ενέργεια ενώ έχει τεράστιο ορυκτό πλούτο. Λέτε για τον ορυκτό πλούτο. Επιβεβαίωσε αυτό. Ενέργεια σήμερα είναι και υπηρεούντες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιος ήταν αυτό. Άρα λοιπόν. Ποιος ήταν αυτό. Άλλος είπα, ποιος ήταν αυτό. Ότι είναι ενέργεια η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα τι να σας πω. Ποιος ήταν αυτό. Δεν είναι η ανεμογεννήτρια, αφήστε ποιος το πετύχει να σας πω τώρα. Τότε γιατί οι Γερμανοί ξυλώνουν τις ανεμογεννήτριες και ανεμολιτορχία. Αμφισβητείτε. Το λέτε χρόνια, ναι. Όχι, τώρα είναι τελευταία. Ναι. Ξηρώσανε το μεγαλύτερο πάρκο ανεμογεννητριών και άνοιξαν τους λιμνίτες τους. Γιατί οι φίλοι μας, οι ανεμογεννήτριες δηλαδή, οι Ευρωπαίοι, οι Πολωνοί, τα φωτοβολταϊκά. Να σου πω κάτι. Γιατί για σας είναι πρόβλημα. Δεν είναι το μείζον αυτό. Όχι. Το έλασον είναι. Αλλά γιατί είναι. Εγώ θέλω 5% να έχω ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, θα σε εξηγήσω γιατί άλλο. Αλλά να έχω περισσότερο από φυσικό αέριο, από υδρύτες που είναι οικολογικό προϊόν. Ακούστε τι συμβαίνει. Οι ανεμογεννήτριες γίνονται από σπάνιες γεύσεις. Οι οποίες είναι τοξικά απόβλητα. Mm-hmm. Τα πλαστικά, τα PVC αυτά που έχουν οι έλικες δεν ανακυκλώνονται, θάβονται. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο οικολογικές όμως λένε. Ναι. Αυτό λέω εγώ. Από εκεί πέρα όμως. Είναι από το λιγνίτι. Από εκεί πέρα όμως. Είναι από το λιγνίτι. Είναι αξιοδέστερο φοιτητή. Να ανακλώσω βέβαια. Φοιτητή στο περιβάλλον. Μια μέθοδο CCP, πώς λέγεται καινούργια μέθοδος, η ρήπη από την ψυκάμινο του λιγνίτου είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το πρώτο έτος. Εάν βάλω ένα φωτοβολταϊκό σπίτι μου, θα έχω δωρεάν ρεύμα αύριο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είστε εναντίον αυτό. Δεν έχετε δωρεάν ρεύμα. Το παίρνει δε. Το παίρνει δε. Αυτό το ζήτησα και εγώ. Ναι, αλλά. Αυτό ζήτησα και εγώ στη Βουλή. Είστε εναντίον του φωτοβολταϊκού. Είπα ότι όλες οι σκεπές στα ιδιωτικά σπίτια πρέπει.
πρέπει να έχουν δικό τους ρεύμα από φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Προτείναμε. Όπως και καθαρό και αυτό. Όπως είχα προτείνει και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Πρέπει και κάνουν επιδοτούμενα προγράμματα στα ψυγεία και στα air condition που είναι ακόμα. Και τώρα, παιδιά, έχουμε 6 εταιρείες ελληνικές που κάνουν ηλιακούς θερμοσύφωνες. Είναι από την Κίνα και από τις καλύτερες στον κόσμο. Εγώ το είπα και το έκανα πρωθυπουργός. Δεν το άκουσα ομολόγο, το λέτε και δεν το. Όχι, δεν φταίτε εσείς. Δυστυχώς. Τα κανάλια παρουσιάζουν αυτά που θέλουν να παρουσιάσουν. Δουλειά τους είναι, κάνουν δουλειά τους. Αυτό το λέω επί 4 χρόνια. Δεν παρουσιάστηκε ποτέ σοβαρά η ελληνική κρίση, όπως πρώτη φορά γίνεται εδώ. Και να σε ευχαριστήσω. Πρώτη φορά. Ποιος είμαστε? Όχι. Πρώτη φορά είμαι σε συνέντευξη και μιλάω πολιτικά. Δηλαδή δεν μπαίνω σε ανοητολογίες ούτε οικοτολογίες. Συνεισφέρει η κουβέντα αυτή. Γιατί το πρωί, ας πούμε, ήθελα να πω εγώ κάτι πολύ απλό και ενοχλήθηκαν κάποιοι. Είπα, διαγραφή χρεών, δανείων, 90%. Όπως τα δάνεια τους διέγραψαν τα 100 ευρώ και στα δώσαμε 8 ευρώ, να πάμε στον πρώτο που βάλαμε, αδερφέ. Χρωστάς 10 ευρώ, 20 ευρώ. Πάρτο. Αυτό τα πλήρωσες. Για να κάνουμε μετά, εδώ έχω και εγώ ερωτήματα. Θα σα πω τι ενστάσεις. Και να κάνουμε μετά ανακεφαλαιοποίησεις στις τράπεζες, γιατί δεν θα έχουμε τράπεζες. 12 δις, γιατί πριν μου λέγατε ότι δεν μπορεί η εταιρεία σας να πάρει δάνειο. Ακούστε, να πάρει δάνειο, δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να πέρασε πίσω από την τράπεζα. Και να πάνε τις χρόνες φορές. Θεωρώ άδικο όταν κάναν κούρεμα σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε ολιγάρχες, ό,τι και είναι αυτοί, το επέβαλαν. Για σπλαγίες το επέβαλαν. Και να μην κάνω διαγραφή χρεών σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πληρώσει 100.000 ευρώ σε ένα δένο, 50.000 ευρώ και κοστάνε 150. Είναι άδικο το Θεό. Και μπορούμε να το κάνουμε, σας λέω. Κοιτάξτε, αν 40.000 τροχιά. Κανείς δεν θα διαφωνήσει μαζί σας. 40.000 τροχιά. Σας απαντώ. 40.000 τροχτικά. Κομματικά διορισμένοι, αναξιοκρατικά. Αύριο το πρωί φύγουν από το δημόσιο, κερδίζει το ελληνικό δημόσιο 3,5 δις. Το πρόβλημα μου είναι ότι όταν θα μου ξαναστείλουν να πληρώσω την ελληνική κυβέρνηση, θα μου τραπεζώσουν. Θα πληρώσουμε τα φαν. Γίνεται. Θα πληρώσουμε τα φαν. Μα δεν γίνεται. Θα πληρωθούν τα φαν. Γίνεται. Όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία το έκανε. Δηλαδή, εντάξει, μισό λεπτό. Η Ισπανία είναι πιο καλή πολιτική τους από ότι οι Έλληνες. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε ίδιοι. Άρα μπορούμε να δούμε σε συνεννόηση μαζί τους, να μην χάσουν κι αυτοί, να κερδίσουν. Αλλά να μην μείνουν το αίμα του πολίτη. Έχουν πιει το αίμα των Ελλήνων. Φτάνει. Γίνεται κουβέντα τώρα γι' αυτό. Μιλώ για το νόμισμα τώρα. Ήθελα να σας το ρωτήσω. Είστε από αυτούς που είναι φανατικοί του ευρώ ή όχι? Φανατικός είμαι με ό,τι κερδίζει ο Έλληνας. Ακούστε. Εμπροκειμένου εδώ. Αν γυρίσεις θέμα νομίσματος. Μου λέει ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ήταν πανεπιστημίου. Ο δημοτικό είχε βγάλει. Μου λέει παιδί μου εγώ. Είτε δραχμή έχω στην τσέπη μου. Είτε ευρώ με γυρίσει ένα που δεν έχω τίποτα. Μπορώ να έχω δουλειά μου λέει και καλό και αξιοπρεπή μισθό. Εμείς τι κάναμε στο πρόγραμμα. Γιατί αυτό δεν καταλάβαμε πολύ. Κάθε σοβαρό κράτος και η Γερμανία έχει πλαμή. Όλοι έχουν πλαμπεί. Α συμβεί το μοίρα, δηλαδή πες ότι αύριο πολύ καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το νόμισμα δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να έχει πλαμπεί ο σοβαρό κράτος. Αν καταρρεύσει το αυτό νόμισμα, λέμε. Αν καταρρεύσει το νόμισμα, αυτό λέμε. Είναι άλλο πράγμα. Όχι, όχι, αυτό λέμε. Εγώ αυτό λέω το εξής. Από την κρίση που περάσαμε. Ακούστε λίγο. Και την κρίση. Την υγειονομική και την κρίση. Καλά, που ακολούθησε από τον πρόβλημα του Ρουσία. Απόφαση κυβέρνηση να χάσουμε 40 ευρώ. Το ευρώ μας προστάτευσε ή όχι? Είμαστε καλύτερα που έχουμε ευρώ ή όχι? Καλύτερα ή χειρότερα? Πραγματικά δεν μπορώ να σε απαντήσω ευκρινώς, αλλά επαναλαμβάνω, αν πάμε βία σε άλλο νόμισμα, μπορεί να πεινάσουμε πραγματικά. Άρα λοιπόν. Καταλαβαίνω τίποτα. Ναι, η θέση μπορεί να πεινάσουμε πραγματικά. Δηλαδή να μην έχουμε τίποτα να φάμε. Υπάρχει σχέδιο. Αν υπάρξει πρόβλημα στο ευρώ, όχι η Ελλάδα να επιλέξει. Κάθε σοβαρή κυβέρνηση πρέπει να έχει ένα plan B εντός εισαγωγικών που σημαίνει ότι είμαι έτοιμος αν συμβεί κάτι. Δηλαδή εξαρτώμαστε από την Φραγκφούρτη και από το τύπωμα του ευρώ. Και αν ξαφνικά η Γερμανία δεν καταρρεύσουν, τι γίνεται? Πρέπει να είσαι έτοιμος. Αλλά για να είσαι έτοιμος πρέπει να είσαι σχέδιο. Και λέω να παράγεις πλούτο. Αν δεν παράγεις πλούτο, και τώρα τελευταία το ακούω και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και θλίβομαι όταν ακούω αυτές τις πραγματικά τις ποταπές κρίσεις, δηλώσεις, εχμές σε προσωπικό επίπεδο. Εμένα με ενοχλούν αυτά. Εγώ ποτέ δεν επιτέθηκα σε προσωπικό επίπεδο σε κανένα πολιτικό αρχηγό, δεν το έκανα ποτέ μου λόγω ήθους και ευγένειας. Γιατί πιστεύω μπορεί οι γονείς μου να είναι αγράμματοι, αλλά μου δώσανε ήθος. Δεν ξέρω αυτοί που τα μάθαν όλα αυτά, εγώ δεν θα πέσω στο επίπεδο δικό τους, ούτε θα υβρίσω. Λέω λοιπόν, αν άκουγα την ελληνική κρίση από το 20, δεν θα φτάναμε εδώ. Το λέω εντύπως, πραγματικά σας το λέω, αν ήμασταν προετοιμασμένοι, θα είχαμε παραγωγή πλούτου, θα είχαμε πρωτογενή τομέα. Ξέρετε ότι ένα ευρώ να επενδύσουμε από το πρωί στο πρωτογενή τομέα, δηλαδή στην αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία και αλεία, μας δίνει υπεραξία το πρώτο έτος 7 ευρώ. Αν επενδύσω ένα ευρώ, παίρνουμε 7. Δηλαδή το ένα δις. Δεν θα πάρω από τα μία κάτι αδέσμα τίποτα. Το ένα δις. Εκφράζεται.